Γεια σας. Ονομάζομαι Περηφάνου Κλέρη, είμαι business και life coach και σύμβουλος επιχειρήσεων και θα μιλήσουμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα και τη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, δηλαδή το coaching. Το coaching, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching, είναι η συνεργασία μεταξύ του coach και του πελάτη σε μια δημιουργική διαδικασία που προκαλεί τη σκέψη και εμπνέει τον πελάτη να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό. Δηλαδή, το coaching είναι ένα μαγευτικό δημιουργικό ταξίδι, μια μέθοδος που προκαλεί τη σκέψη μας για να βρούμε τις δικές μας λύσεις στα προσωπικά και επαγγελματικά θέματα που μας απασχολούν, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε αλλαγές, να πετύχουμε τους στόχους μας και έτσι να φτάσουμε στην κορυφή. Το coaching βασίζεται στη μαιευτική του Σοκράτη, του αγαπημένου μου Σοκράτη, ο οποίος πολύ συχνά έλεγε «γνώθησε αυτόν», δηλαδή «γνώρισε τον εαυτό σου». Άλλο ένα ταξίδι μαγευτικό, με προορισμό την αυτογνωσία, τη βελτίωση της σχέσης μας με τον εαυτό μας και τη βελτίωση των σχέσεων με τους ανθρώπους που σχετιζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας? Ή μήπως μας κρατάει πίσω ένας μικρός φόβος, ο φόβος της αλλαγής που επηρεάζει την καθημερινότητά μας? Θα σας αναφέρω 5 ρήματα που είναι σημαντικά για το coaching. Αλλάζω. Είμαι διατεθειμένη να αλλάξω για να πετύχω τους στόχους μου. Εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και τον απέναντί μου. Αυτόν που θέλει να με βοηθήσει. Μιλάω. Μιλάω. Ανοίγομαι. Εκφράζομαι. Λέω τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου. Ακούω. Ακούω αυτά που λέω. Και ακούω προσεκτικά τις ερωτήσεις που μου κάνει ο coach. Πετυχαίνω. Ναι, πετυχαίνω το στόχο μου. Πετυχαίνω να λύσω τα προβλήματά μου. Πετυχαίνω να είμαι ήρεμη. Το business coaching απευθύνεται σε επιχειρηματίες, σε ενδυνάμει επιχειρηματίες, σε υψηλό βαθμό στελέχη εταιριών, καθώς και στο προσωπικό εταιριών. Να ξεκαθαρίσω ότι το business coaching δεν είναι συμβουλευτική, δεν είναι θεραπεία. Ο business coach δεν είναι σύμβουλος, είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα στον επιχειρηματία, τον βοηθάει να λύσει μόνος του τα προβλήματά του μέσω της ανατροφοδότησης των εργαλείων και των ερωτήσεων που χρησιμοποιεί. Είπαμε ότι απευθύνεται σε επιχειρηματίες, σε ενδυνάμει επιχειρηματίες, σε ανθρώπους που έχουν μια κρυφή επιχειρηματική ιδέα, ένα όνειρο ζωής, θέλουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση, θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στη δραστηριότητα που έχουν, να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους, να βελτιώσουν τη σχέση με τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους, να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έχουν και να αναπτυχθούν, να φτάσουν στην κορυφή, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, όσο και των ίδιων και του προσωπικού τους, και αυτό θα τους οδηγήσει σε ελεύθερο χρόνο όσο αφορά και την προσωπική του ζωή, αλλά και σε χρόνο μέσα στην ίδια την επιχείρηση, γιατί μπορούν να χρειάζονται να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τους φτάνει ο χρόνος να τα κάνουν, να εξελίξουν τις προσωπικές και επιχειρηματικές τους ικανότητες για να μπορέσουν να πετύχουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους. Βέβαια, πολλές φορές είναι καλό να υπάρχει ένας συνδυασμός μεταξύ του life και business coaching. Γιατί η προσωπική με την επαγγελματική ζωή, θέλοντας και μη, είναι αλληλένδετα. Τι μας βοηθάει τώρα το life coaching στην επιχειρηματικότητα? Μας βοηθάει να αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι και μας βοηθάει να πετύχουμε πιο εύκολα τους επαγγελματικούς μας στόχους. Γιατί? Μας βοηθάει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να εξελίξουμε τους φόβους που έχουμε, να αναγνωρίσουμε τα ταλέντα και τις ικανότητες που έχουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας, να μας βοηθήσει να θέσουμε πιο σωστά τους στόχους μας,
να αγαπήσουμε τις αλλαγές. Να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας για να του δίνουμε πιο σωστές εντολές. Να επικοινωνούμε σωστά. Να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και στην επαγγελματική μας ζωή. Και να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας. Το coaching, είτε business είτε life, είτε οποιοδήποτε άλλο coaching, γίνεται μέσω συνεδριών. Οι συνεδρίες αυτές είναι ένας πολύ ασφαλές χώρος, ένα ασφαλές περιβάλλον, που ο coach πρέπει να νιώθει άνετα. Να γνωρίζει ότι κανένας δεν θα τον κρίνει, δεν θα τον χλεβάσει. Ο coach συναισθάνεται τον coach. Είναι μαζί του. Είναι με το μέρος του. Είναι ομάδα. Και μαζί θα πετύχουν τους στόχους. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και τον coach σας. Η διαδικασία τώρα ποια είναι? Υπάρχει μία εκτεταμένη συζήτηση για να μπορέσει να κατανοήσει ο coach τις ανάγκες του coachee. Στη συνέχεια, ο coach οργανώνει ένα αρχικό πλάνο με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα, το οποίο αυτό, μόλις το υλοποιήσει, το συζητάει με τον coachee για να δουν αν μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές. Το coaching πραγματοποιείται 1 με 2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 45 λεπτά. Γίνεται διαδικτυακά ή διαζώσεις, όπως επίσης ατομικά κυρίως ή ομαδικά όταν αφορά προσωπικό εταιρείας. Και μην ξεχνάτε, έχετε τη δύναμη και έχετε τις λύσεις. Όλα είναι εδώ. Σχεδιάστε την επόμενη μέρα από σήμερα κιόλας. Σας ευχαριστώ.